Πάμε στον Αποκόρονα. Πάμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες. Θεοδώρα, για να μας βάλεις λίγο στο κλίμα. Τι γίνεται εκεί, τι φωτογραφίες έχουμε, τι υλικό έχουμε που έχει να κάνει με τον περιορισμό και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τι να σου κάνει ένας δήμος, τι να σου κάνει ένας δήμαρχος, τι να σου κάνει μια υποστελεχωμένη υπηρεσία πραγματικά που προσπαθεί για το καλύτερο, αν δεν έχουμε σωστή νοοτροπία. Πόσες φορές έχουμε πει ότι τα ογκώδη αντικείμενα, τα λεγόμενα και γνωστά ως μπάζα, δεν μπορείς να πας να τα αφήσεις όπου θες εσύ. Δεν βγαίνεις από το σπίτι σου ή βρίσκεις ένα κάδο και αφήνεις δίπλα τα ογκώδη αντικείμενα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά αυτή την νοοτροπία εκεί στον Αποκόρονα που την έχουμε συναντήσει σε πολλές περιοχές. Την έχουμε συναντήσει και στη Χερσόνησο, την έχουμε συναντήσει και στο Δήμο Μηνώα Απεδιάδος, την έχουμε συναντήσει και στο Ηράκλειο με αυτά τα στρώματα που το βγάζει όλο από το σπίτι και τα αφήνει δίπλα στον κάδο ανακύκλωση ή απορριμμάτων. Και τι λέει τώρα η Δημοτική Αρχή? Ελάτε να συντονιστούμε και να μπούμε κατά κάποιο τρόπο στο σωστό δρόμο, προκειμένου να διαχειριστούμε αυτά τα αντικείμενα, τα οποία μπορούμε να τα διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε στον κύριο Γιάννη Αθητάκη, τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας στο Δήμο Αποκόρονα. Αντιδήμαρχε, πώς είστε? Γεια σας, κύριε Πανιωτόπουλε. Προσπαθούμε. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το κεντρικό μήνυμα, διατηρήστε τον Αποκόρονα καθαρό. Μάλιστα. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα. Και αυτό είναι συλλογικό. Δεν εξαρτάται μόνο από το Δήμο Αποκόρονα ή από την υπηρεσία. Εξαρτάται από όλους μας. Και αυτό πρέπει. Γι' αυτό και ο Δήμαρχος δεν λέει ότι πρέπει να κάνουμε αυτό. Κάνει παράκληση προς όλους τους πολίτες. Όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε. Ο Δήμος, όπως είπατε, είναι υποστελεχωμένος. Προσπαθούμε με ό,τι δυνάμεις έχουμε, με έψυχο και άψυχο υλικό. Καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Περνάμε από ένα σημείο, παίρνουμε, όπως είδατε στις φωτογραφίες, τα στρώματα, τα γλαδέματα, τα μπάζα και την επόμενη μέρα συμβαίνει το ίδιο. Αντιδήμαρχε, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο, για παράδειγμα, σε περιοχές όπως τη Χερσόνησο? Αυτό. Ναι, υπάρχει ένα τηλέφωνο, μπορεί κάποιος να πάρει και να πει στο Δήμο, ελάτε να μαζέψει αυτά τα αντικείμενα, κάποιες συγκεκριμένες μέρες. Βεβαίως. Βεβαίως. Στην υπηρεσία υπάρχει το τηλέφωνο σε ώρες γραφείου. Δύο τηλέφωνα υπάρχουν, μπορεί όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο. Να δώσει όνομα, τηλέφωνο και μετά εμείς συντονίζουμε, από το γραφείο συντονίζεται αυτό, πότε θα μπορέσουμε και θα έχουμε την ευχαίρεια να πάμε να πάρουμε τα ογκώδη που θα έχει. Ή στρώματα ή κλαδέματα. Είπατε κάτι για μπάζα και θέλω να διευκρινίσω κάτι. Ναι. Τα μπάζα, τα οικοδομικά μπάζα, δεν είναι υποχρέωση του Δήμου. Δηλαδή δεν είναι υποχρέωση του Δήμου, επειδή δεν μπορούμε και εμείς να τα μεταφέρουμε στην ΔΕΔΙΣΑ. Το διαχώρισα, λέω, νοοτροπία, μπάζα, δεν τα αφήνουμε όπου βρούμε. Μάλιστα, υπάρχει τρόπος, εννοείται πως δεν είναι υποχρέωση του Δήμου, αλλά δεν μπορεί ο καθένας να αυτό βγάλει τα μπάζα και να τα εγώ, πετάει αυτό όπου βρει. Διευκρινίζω. Αυτό. Είναι, σε εισαγωγικά, είναι πολύ εύκολο να συντονιστούμε με τους πολίτες, αρκεί να το θέλουμε. Και να μην μπαίνουν, ξέρετε, να μην μπαίνουν. Δηλαδή τώρα αρχίζει η πλησιάζουν και εκλογές, μην μπαίνουν μικροπολιτικές σκοπιμότητες, δηλαδή εμείς μακριά από σκοπιμότητες. Αυτό που θέλουμε είναι αυτό, ναι, που λέει και η παράκληση του Δημάρχου, ότι έρχεται η καλοκαιρινή σεζόν και αυτό που ακούμε είναι ότι θα πάει πάρα πολύ καλά, άρα χρειάζεται προσπάθεια από όλους μας. Μάλιστα, δηλαδή εμείς μάλιστα θα προσπαθήσουμε, ευχαριστώ τους ανθρώπους που δουλεύουν στην καθαριότητα, γιατί υπερβάλλουν ζήλο, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστείτε. Υποστελεχωμένη υπηρεσία, όπως είναι οι περισσότερες υπηρεσίες στους Δήμους, τι προσπάθεια καταβάλουν. Άρα εμείς θέλουμε βοήθεια από τους πολίτες. Βοήθεια. Ούτε μαλώνουμε, ούτε καταλαβαίνετε, ούτε λέμε θα βάλουμε πρόστιμα. Δεν το λέμε με αυτόν τον τρόπο. Εν τω μεταξύ, αντιδήμαρχε, να ξεκαθαρίσουμε ότι το να πάρει ένας πολίτης, ένας δημότης και να πει στην υπηρεσία του Δήμου, ελάτε να μαζέψετε λίγο τα αντικείμενά μου, δεν υπάρχει κάποιο κόστος αυτό, έτσι δεν είναι? Όχι. Ναι, είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει. Είναι μια δωρεάν. Επειδή είχαμε ένα μήνυμα, τώρα είναι δωρεάν. Είναι τελείως δωρεάν η διαδικασία. Εννοείται αυτό. Είναι υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βεβαίως. Λοιπόν. Βεβαίως. Εμείς η προσπάθεια που καταβάλουμε είναι η μεγαλύτερη δυνατή. Αυτό που θέλουμε είναι να μας βοηθήσουν και οι ίδιοι. Μάλιστα. Λοιπόν. Ένα τηλέφωνο. Αντιδήμαρχε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.